Εδώ μας επιστρέψαμε με το μήνυμα της φίλης μας Ειρήνης. Καλημέρα, Αντώνη και Γιώργο. Τρέχουμε για Ιωνά. Το Αντώνη είμαι εγώ. Ο Γιώργος είναι ο Γιώργος Γκούντας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Κύριε Γκούντα, Ιωνάς, τμήμα θεραπευτικής αγωγής και παραθλητισμού ΑΜΕΑ. Σωστά. Σωστά, σωστά. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Πρώτα απ' όλα, θα σας συστήσω στον κόσμο ως ιδιότητά σας είναι γυμναστής, φυσικοθεραπευτής. Καλά τα λέω? Ναι, έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα κολύμβηση και μετά ως δεύτερο πτυχίο φυσικοθεραπεία. Τι είναι ο Ιωνάς? Ήμουν κολυμβητής μικρός και μετά επειδή είδα ότι οι ανάγκες και μου άρεσε σαν επάγγελμα, ακολούθησα αυτό. Ο Ιωνάς είναι ένας σύλλογος που ασχολείται με την υδροθεραπεία. Ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε από γονείς που είχαν κάποια παιδιά με αναπηρίες. Ξεκινήσαμε αυτό το σύλλογο στο ΆΚΑ και κάνουμε υδροθεραπεία σε παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες έως από τους πρώτους μήνες της ζωής τους που αντιμετωπίζουν γενετικά διάφορα σύνδρομα, κάποιες νευρομυϊκές παθήσεις. Και υπάρχουν και άνθρωποι μέχρι και φανταστείτε 70 χρονών που παρακολουθούν το πρόγραμμά μας που βασίζεται πάνω στην υδροθεραπεία. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο σύλλογος? Είμαστε από το 2007. Α, είναι 14 χρόνια. Ναι. Και έχουμε αναπτύξει ταυτόχρονα και το αθλητικό τμήμα, γιατί κάποια παιδιά από αυτά που ξεκίνησαν μικρά μεγάλωσαν και άρχισαν να ασχολούνται πιο ενεργά με τον αθλητισμό, είτε στο άρμα της κολύμβησης, ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε, μετά μπήκε το τρίαθλο, ο στίβος και η ποδηλασία δρόμου για ανθρώπους με αναπηρίες, παρά ποδηλασία. Όταν ξεκινήσατε, ήταν εύκολο το να ανταποκριθούν οι οικογένειες που είχαν τα παιδιά με αναπηρίες, το να πιστέψουν το πόσο καλό μπορεί να τους κάνει αυτή η θεραπεία, αυτή η δράση αποκατάσταση? Δηλαδή δυσκολευτήκατε στο να, όταν ξεκινήσατε? Όχι, καθόλου δεν δυσκολευτήκαμε και τώρα φανταστείτε, ίσως είμαστε και ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους πάνω στον τομέα της υδροθεραπείας και τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί να, σίγουρα δεν είναι πολύ άμεσα, είναι μακροχρόνια, γιατί φανταστείτε ένα παιδί που έχει, ας το πούμε, μια πάθηση που λέγεται εγκεφαλική παράλυση, που έχει να κάνει πολύ με το κινητικό και δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί να, ένα παιδί που έχει εγκεφαλική παράλυση να έχει προβλήματα και στα 4 άκρα ή μπορεί να έχει τα 2 άκρα ή μπορεί να έχει μυπληγία που λένε. Αυτό είναι μακροχρόνια και τα παιδιά συνεχίζουν και μέχρι τα 25 και 30 και μετά καταλαβαίνουν ότι τα βοηθάει και το συνεχίζουν και μόνα τους τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Ζούμε σε μια χώρα, κύριε Γκούντα, που δεν είναι τόσο φιλική στους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Από τα πεζοδρόμια, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι όπου και αν γυρίσουμε και αν κοιτάξουμε, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε. Αυτό οδηγεί πολλές φορές και κάποιους ανθρώπους σε μια, ας το πούμε, απομόνωση. Να νιώθουν αποκλεισμένοι. Ο Ιωνάς, πέρα από το θεραπευτικό κομμάτι του σώματος, αλλάζει και πράγματα μέσα στην ψυχή, στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, ενώνει ανθρώπους, τους κοινωνικοποιεί, για να φτάσουμε μετά και στο κομμάτι και της αγωνιστικής δράσης. Ναι, αυτό σίγουρα, και προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να το αναδεικνύουμε και να αναδεικνύουμε το σύνθημα όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε και προσπαθούμε να πηγαίνουμε και σε διοργανώσεις και σε αγώνες που συμμετέχουν αρτιμελείς, ώστε να μπορούμε και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, που έχουν την αναπηρία,
να ξεφεύγουν και να αναπληρώνουν το ηθικό τους και να εντάσσονται κοινωνικά, αλλά να γίνεται και αντίστροφο αυτό. Δηλαδή και οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι τυπικοί ας το πούμε ατιμελείς, να μπορούν να καταλάβουν ότι, ότι όλοι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά σε, πολλά, σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε ίσοι, έχουμε τις ίδιες αν όχι δυνατότητες, αλλά μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά και να είμαστε και κοινωνικά ίσοι. Μέσα να σεβόμαστε ο ένας στη θέση του άλλου. Και να σας πω και όλα, φυσικά, συγγνώμη, όχι, πολλές φορές δεν ισχύει για κανέναν τίποτε δεδομένο, δεν υπάρχει στη ζωή μας. Έτσι. Από τη μία θέση μπορεί να βρεθούμε στην άλλη. Δώσω και το παράδειγμα που είπατε και για τον Χρήστο, ότι ο Χρήστος μέχρι τα 45 έβλεπε κανονικά και ξαφνικά ξύπνησε σε 3 μέρες, έχασε το φως του. Έτσι ακριβώς, τον Χρήστο τον είχαμε και καλεσμένο μια ολόκληρη εκπομπή εδώ, τα είχαμε κουβεντιάσει όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο και πόσο είναι όμως πολύ σημαντική η προσφορά του Ιωνά στο ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να του συμβεί κάτι από τη μια στιγμή στην άλλη δεν θα νιώσει μόνος του, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάποιοι μέσα στον Ιωνά που είναι λίγο μισθούς λόγω του ρεπορτάζ, τους γνωρίζουμε λίγο παραπάνω, άνθρωποι που στηρίζουν όπως είναι ο Νικόλας Παπαγγελής, όπως είναι ο Χρήστος ο Κορομιλάς και άλλοι παιδιά, ο Παπάς και άλλοι που, να μην ξεχάσω κάποιους, βρίσκεστε αμέσως στο πλευρό κάποιων ανθρώπων μόλις μάθετε ότι συνέβη κάτι. Είσαστε εκεί να του πείτε δεν είσαι μόνος, έλα εδώ να δεις τι ωραία πράγματα θα κάνουμε. Ναι, και το άλλο μας έτσι, σύνθημα του συλλόγου είναι αυτό που λέμε για σένα που ποτέ σου δεν το βάζεις κάτω. Είναι από ένα, έχουμε ένα τραγούδι στο συλλόγο. Ναι. Ναι, μας το έχει γράψει ένας φίλος έτσι αθλητής και δεν ξέρω αν ξέρετε τι οργανώνει και κάτι αγώνες στον Ατρόμητο που γίνεται στη... Στη Σύφνο, σε Έρυφο, Σύφνο. Ναι. Και αυτό το, έχουμε πάρει αυτό το κομμάτι του στίχου και το έχουμε ως γραμμή και στο σύλλογό μας. Οπότε αυτό προσπαθούμε και να κάνουμε καθημερινά. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στο ΆΚΑ από τις 19 του μηνός μέχρι τις 31 Μαρτίου? Τώρα κοιτάξτε, επειδή έχουμε ο Χρήστος, ήταν μια ιδέα του Χρήστου να διοργανώσουμε ένα εικονικό αγώνα. Ήτανε, γιατί... Πρώτα απ' όλα είχατε την πολύ ωραία ιδέα για να κάνετε ένα καταπληκτικό σπριντ τριάθλο, το οποίο λόγω κορονοϊού δεν έγινε. Αυτό να το πούμε, οπότε είναι μια εκκρεμότητα με τρέξιμο και ποδήλατο σε εγκαταστάσεις του ΆΚΑ και κολύμπη στην πισίνα. Αυτό ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα, ο οποίο πολύ ξεχωριστό και θα λάβουν μέρο, γιατί οι συμμετοχέ πήγαν αμέσω, διότι ήταν πάρα πολύ μικρό ο αριθμό. Ήταν και λόγω COVID και λόγω ότι στην πισίνα δεν μπορούν να μπουν πολλοί αθλητές έτσι μαζί. Οπότε φανταστείτε και όλα τα παιδιά, ειδικά στην κατηγορία που έχουμε βάλει την ελίτ, θα είναι κάτι σαν πανελλήνιο πρωτάθλημα, φανταστείτε, για τέτοια συμμετοχή. Όλοι οι καλύτεροι τριαθλητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα λάβουν μέρος. Mm-hmm. Αλλά να σας πω γι' αυτό τώρα που κάνουμε τον εικονικό και όταν είναι, αν σας έχετε και το χρόνο και σας ενδιαφέρει, να κάνουμε και τότε μια παρουσίαση αυτού του αγώνα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τον αγώνα εννοείται τον πρώτο, το σπριντ λέτε? Ναι, ναι. Εννοείται αυτό, μα σαν εκπομπή και εδώ είμαστε δίπλα σας, εγώ προσωπικά το λέω και στον κόσμο πριν πούμε ακριβώς τι είναι ο εικονικός που γίνεται, το λέω ότι έχω ζήσει, επειδή έχω την τιμή και τη χαρά που και που να κολυμπάω και να τρέχω σε αγώνες και να συμμετέχω και σε διοργανώσεις, έχω ζήσει από κοντά όλη αυτή την προσπάθεια του Ιωνά και είναι καθήκον μας, είναι χρέος μας να προβάλλουμε όλη αυτή την δράση. Λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου? Λοιπόν, να και κάτι έτσι τώρα που τρέχετε κιόλας, να κανονίσουμε να κάνετε και ένα τρέξιμο με τον Χρήστο ή φυσικά με κάποιο άλλο. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή. Ναι, είναι πολύ ωραίο να συνοδεύεις έναν άνθρωπο
ουσιαστικά να τον κατευθύνει. Θα πρέπει να κάνω λίγο προπόνηση όμως, γιατί ο Χρήστος, από ό,τι βλέπω, έχει και οι δικοί σας, οι αθλητές εκεί του έχουν ξεφύγει λίγο στις επιδόσεις. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε σε καλό επίπεδο και να πηγαίνουμε στους αγώνες και να ευχαριστούμε όλοι. Θέλω να πούμε τι γίνεται. Ολόκληρο κομβόι, οπότε. Ακριβώς. Θέλω να πούμε τι γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου, να το αναλύσουμε λίγο και μετά να κλείσουμε με αυτή τη μεγάλη, τη μεγάλη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να είναι συνοδός ενός αθλητού με αναπηρία σε αγώνες, και φυσικά να πούμε και για την πολύ δυνατή σας παρουσία και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, όχι απλά σε κάποια events. Λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι 31 Μαρτίου? Είναι ένας εικονικός αγώνας, όπως τώρα έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και 1500 κολύμπη για όσους πηγαίνουν ακόμα στη θάλασσα και κάνουν την κολύμψη είτε στην πισίνα. Είναι 8 ευρώ η συμμετοχή για το κάθε αγώνισμα, είτε αν κάνεις όλα μαζί είναι 15. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Μπαίνεται στην εφαρμογή στο RaceFinder, βρίσκεται στους εικονικούς αγώνες το Ionas Virtual VS, ας πούμε, Race, και δηλώνει συμμετοχή, γίνεται η κατάθεση μέσω λογαριασμού τραπεζικού και αφού με τις εφαρμογές που υπάρχουν στα κινητά και με τα ρολόγια που συνήθως τρέχουμε και βρίσκουμε τις αποστάσεις, αφού ολοκληρώσουμε τα 5 ή τα 10 χιλιόμετρα, στέλνουμε στην ίδια διεύθυνση και σε κατευθύνει μέσα βέβαια και εφαρμογή, στέλνουμε αυτό που έχουμε κάνει το χρόνο μαζί με τα μέτρα που έχουμε κάνει, και όσοι από τους αθλητές θέλουν, μπορούν, θα λάβουν ένα αναμνηστικό μετάλλιο που μπορούν να το παραλάβουν από το γυμναστήριό μας στο ΆΚΑ. Όσοι μένουν εκτός Αθηνών θα τους τα στείλουμε. Επίσης, όσοι δεν θα ήθελαν να λάβουν μετάλλιο και αυτά τα χρήματα, ας πούμε, που θα κόστησε ένα μετάλλιο για μας, μπορούν να τα αφήσουν στο σύλλογο. Έτσι το λέμε, ας πούμε, για όσους επιθυμούν. Αλλά όσοι επιθυμούν γενικά να λάβουν ένα μετάλλιο, το οποίο το μετάλλιο, να ξέρετε, το κατασκευάζει ένας αθλητής μας, ο Δημήτρης Ολίτσιος, ο οποίος έχει και αυτός μια αναπηρία στο άνω άκρο, αλλά κάνει τρομερές δημιουργίες και τις κρεμάστρες, και σίγουρα πολλοί αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες όπως μαραθώνιο με μαραθώνιο, έχει πάντα περίπτερο και κατασκευάζει αυτές τις ειδικές κρεμάστρες για τα μετάλλια. Ναι, ναι, το ξέρω από τον Δημήτρη, εξαιρετικό παιδί. Να ρωτήσω, πώς είναι η αίσθηση, πώς είναι το συναίσθημα του οδηγού και στο τρέξιμο, για να καταλάβει και ο κόσμος, στο τρέξιμο μπορούμε να το φέρουμε λίγο στο μυαλό μας ως λιγότερο, ας το πούμε, και επικίνδυνο, λέω εγώ τώρα, δηλαδή και λιγότερο αγχωτικό για τον οδηγό. Αλλά στο κολύμπι, σε αποστάσεις 3, 4, 5 χιλιόμετρων, αλλά και στο ποδήλατο, πώς είναι αυτό το συναίσθημα, αλλά και ποια είναι και η ευθύνη? Κοιτάξτε, σίγουρα η ευθύνη είναι μεγάλη, ειδικά στο ποδήλατο, γιατί να κάνει μόνο με σένα, έχει κάνει και με έναν άνθρωπο που δεν βλέπει πίσω σου και εμπιστεύεται πλήρως τον πιλότο, όπως λέγεται, γιατί η οδηγή, ας πούμε, στα τάντεμ λέγονται πιλότοι, είναι από ξένη ορολογία. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχεις, γιατί όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται ενώ δεν βλέπει να τον έχει στις δύο ρόδες και σε δύο λεπτές, δηλαδή, γιατί δεν είναι σαν τη μηχανή, τα φρένα είναι διαφορετικά, το γλύτρημα στον δρόμο σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο. Και επίσης έχεις και τα αυτοκίνητα που πολλές φορές όταν κάνουμε προπόνηση, φανταστείτε ότι σκέφτεσαι όλα αυτά, τα σκέφτεσαι μαζί σου, δηλαδή φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Είναι λίγο δύσκολο στο να πάρεις θάρρος και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, καταλάβες, είναι μεγάλη ευθύνη. Στο ποδήλατο, στο τρέξιμο επίσης είναι, γιατί υπάρχουν πολλές ανομαλίες στους δρόμους. Φανταστείτε, μέχρι και ένα μικρό σαρμαράκι μπορεί να φέρει μια πτώση. Σωστά. Ας πούμε στο μαραθώνιο που λάβαμε μέρος με τον Χρήστο ή στο Half Ironman,
Περάσαμε και από, ειδικά στο Ironman, περάσαμε τα 3 χιλιόμετρα 4 στα 21 που ήταν ο ημιμαραθώνιος. Ήταν σε χωματόδρομο, δίπλα στη λιμνοθάλασσα, είχε πάρα πολύ ωραία διαδρομή βέβαια, αλλά με άσχημο χωματόδρομο, με άμμο. Ήταν δύσκολο και φαντάζεσαι ότι και μία μικρή πτώση σε ένα αγώνα που έχεις ήδη τρέξει 3-4 ώρες, δεν είναι εύκολο μετά να ανακάμψεις και να πεις ότι σηκώνομαι σαν να τρέχω. Σωστά. Είναι δύσκολες. Περιμένατε έτσι λίγο αυτή την αγωνιστική εξέλιξη. Ironman, Εξτέρα, Oceanman Greece, όπου έχετε πάρει και προκρίσεις και έχετε πάει και στους τελικούς, νομίζω στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Σε όλα τα τρία αθλά. Στο Μεξικό, δύο φορές. Και ο Χρήστος εκεί βγήκε και στις δύο φορές πρώτος. Και επίσης... τώρα ανυπομονούμε, θέλουμε να κάνουμε και το τρίτο, να δούμε αν θα μπορέσει και εκεί να βγει το τρίτο πρώτος. Στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτή θαλάσση. Πάμε μαζί με τον Χρήστο. Έχουμε κάνει μια πατέντα, γιατί φανταστείτε ότι πάρα πολλά πράγματα και γενικά, δηλαδή τι θέλω να σου πω, ότι όλα αυτά, ο τρόπος ο οποίος ο άνθρωπος μπορεί και ξεπερνάει κάποια πράγματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του, έχει να κάνει και με το μυαλό του βασικά. Από τη στιγμή που παθαίνεις κάτι ώστε να το ξεπεράσεις ο ίδιος, και από τη στιγμή που το έχεις ξεπεράσει να σκεφτείς πράγματα και τρόπους τους οποίους θα πας ακόμα ένα βήμα παρακάτω και θα γίνεις σε πλήρως λειτουργικός. Δηλαδή, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Τώρα μπορεί να ξεφύγουμε λίγο. Το goalball, αν το ξέρετε. Εσείς σίγουρα το ξέρετε, αλλά οι μας ακούνε δεν το ξέρουν. Είναι ένα παιχνίδι που φέτος τώρα ιδρύσαμε και τμήμα goalball. Θα λάβουμε μέρος δηλαδή φέτος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Goalball ο Σύλλογος, με τον Γιάννη Σκορμπούτη που είναι και μέλος της εθνικής ομάδας. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από 3-3. Φανταστείτε τρία τέρματα, ας πούμε, του πόλο ενωμένα. Εδώ μας επιστρέψαμε, Over FM 104,9. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γκούντα για το Σύλλογο των Ιωνά, για το τμήμα, για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που αθλούνται και αγωνίζονται μέσα από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Συζητούσαμε λοιπόν για το νέο άθλημα, σωστά? Ναι, ναι. Το οποίο τι είναι? Ναι, νέο για το δικό μας σύλλογο, έτσι, γιατί είναι ένα παλιό άθλημα, λέγεται goalball. Mm-hmm. Είναι για ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται η κάθε ομάδα αποτελείται από τρία άτομα και φανταστείτε ότι είναι, αν ενώσουμε τρία τέρματα του πόλο σε ύψος φανταστείτε, αλλά να μην έχουν δοκάρια μεταξύ τους, να είναι περίπου, ας πούμε, πόσο είναι το τέρμα του πόλο, 2,5 μέτρα, φανταστείτε τρία ενωμένα στη σειρά, παίζεται από τρεις αθλητές, περίπου είναι σαν να είναι ξαπλωμένοι και προφυλάσσουν την εστία. Από την απέναντι ομάδα υπάρχει ο άλλος αθλητής, ο αντίπαλος, που έχει μια μπάλα που είναι σχεδόν έτσι μεγάλη, περίπου σαν του μπάσκετ και βαριά, ίσως και λίγο πιο βαριά, και έχει μέσα κάποια κουδουνάκια. Χρειάζεται απόλυτη ησυχία από τους θεατές και ο αθλητής με την μπάλα την πετάει προς τους αθλητές, τους άλλους που είναι παραδεκταμένοι μπροστά στο τέρμα. Και προσπαθούν να την αποκρούσουν. Όλοι οι αθλητές, και αυτός που ρίχνει την μπάλα, αλλά και αυτοί που προσπαθούν να αποκρούσουν την μπάλα, φοράνε μάσκες. Φοράνε πατς, ειδικά για να απομονώσουν τελείως όποια, ας πούμε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία δεν έχουν την ίδια οπτική αναπηρία, έτσι. Οπότε να εξισωθούν όλοι, φοράνε μάσκες ειδικές και πατς στα μάτια για να μην βλέπουν παρά μόνο να ακούνε την μπάλα που έρχεται προς αυτούς. Και να πούμε ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος ξεπερνάει με το μυαλό του ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσει, αλλά και βρίσκει και τρόπους ώστε και να δραστηριοποιείται μετά, αλλά και να διασκεδάζει. Αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε, εφευρέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε κάποια σανατόρια, νομίζω στην Αυστρία, εφευρέθηκε από κάποιους εκεί ανθρώπους, γιατρούς, ώστε... Επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίες πολέμου που δεν έβλεπαν, για να μπορούν να διασκεδάσουν και να ξεπερνάνε έτσι το ψυχολογικό τους.